Με ιδιαίτερη λαμπρότητα οι Κούμοι τίμησαν και φέτος τον προστάτη τους, τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε η Θεία Λειτουργία και πλήθος πιστών κατέκλυσαν τον Ιερό Ναό. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Είναι πολύ θετικό και αξίζουν συγχαρητήρια στους οργανωτές ότι στην Ήπεθρο διοργανώνονται τέτοιες εκδηλώσεις που διατηρούν τα ήθη και έθιμα του τόπου. Τιμούμε και την γιορτή, αλλά κυρίως το χωριό που έχει πραγματικά μια πολύ μεγάλη παράδοση, ένα πολύ δραστήριο σύλλογο και να βιώνει πολύ ωραία έθιμα που αποτελεί, αν θέλετε, ένα παράδειγμα πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στην ενδοχώρα. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής από την προηγούμενη ημέρα είχαν προσφέρει τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία μετά τον καθιερωμένο αγιασμό προσφέρθηκαν ως πεσχές στους πιστούς. Από τα πατροπαράδοτα έθιμα τα οποία έχουμε κληρονομήσει. Δεν γνωρίζουμε πότε χρονολογείται, το έχουμε παππούδες μας, το κληρονόμησαν τους παππούδες τους. Περιλαμβάνει ως επιτοπλίστων τον αγιασμό των τυροκομικών προϊόντων, που παλαιότερα όλοι, όπως και τώρα, όλοι οι κτηνοτρόφοι του χωριού προσφέρουν την ημερήσια παραγωγή γάλακτος στη χάρη του Αγίου, το οποίο πριν κάποια χρόνια μοιραζόταν με τη μορφή γάλακτος. Βραζόταν εδώ στον Άγιο και μοιραζόταν με τη μορφή γάλακτος. Τα τελευταία χρόνια τυροκομείται στο τυροκομείο που υπάρχει στο χωριό μας και στη συνέχεια προσφέρεται σε μορφή τιμής δίθρας και τυριού. Στη συνέχεια ο σύλλογός μας, η ομάδα του Ριζίτικου, θα αποδώσει το τραγούδι του Αγίου Γεωργίου, ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την χάρη του. Και στη συνέχεια πάλι οι κτηνοτρόφοι προσφέρουν πρόβατα τα οποία έχουν σφαγεί και ψήνονται ήδη και θα προσφερθούν στο τέλος σε όλο τον κόσμο. Ακολούθησε η λιτανία της εικόνας, την οποία κρατούσαν παλικάρια φορώντας κριτικές παραδοσιακές στολές με τη συνοδεία γεωργαλίδικων αλόγων. Τον προστάτη του όμως τίμησε με ξεχωριστό τρόπο και το 547 τάγμα πεζικού του στρατοπέδου Θεοδωράκη στο Ρέθυμνο. Γιορτάζουμε σήμερα στο τόπο Θεοδωράκη μαζί με τους αξιωματικούς, τους οπλίτες και τις οικογένειές τους, καθώς επίσης και με τις αρχές της πόλης του Ρεθύμνου, την μνήμη του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του στρατού Ξηράς. Οι ευχές όλου του προσωπικού στρατιωτικού για όλο τον κόσμο, για υγεία, αγάπη, ευτυχία και να μας δίνει δύναμη ο Άγιος για να επιτελέσουμε όσο γίνεται καλύτερα την αποστολή μας. Έχει ακολούθηση επίδειξη του οπλισμού του στρατοπέδου.